Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι με βάση τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Φλόρινας την τελευταία πενταετία έχουν κλείσει 1.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με συνέπεια τη δραματική αύξηση της ανεργίας, η οποία πλέον ανέρχεται στο ποσοστό 35% του εργατικού δυναμικού. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ και στον προφανή πνευματικό και πολιτιστικό πισωγύρισμα της περιοχής και τη συνεχή υποβάθμιση και κατάργηση των τιμάτων ΑΕΗ και ΤΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύουν στη Φλόρινα. Τέλος, οι λιγοστές βιομηχανικές και επιχειρηματικές υποδομές στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, σε παρακμιακή κατάσταση και παρουσιάζουν εικόνα ερήμωση, καθώς οι επιχειρήσεις κλείνουν ή αποχωρούν, αλλά και καμία σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης και διασύνδεσης των υποδομών αυτών με το κεντρικό σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο δεν έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. Οι δυνατότητες όμως τέτοιου βιομηχανικών και εμπορευματικών υποδομών στην περιοχή μας είναι τεράστιες, λόγω ακριβώς της γεωγραφικής μας γυκνίασης με δύο άλλες ξένες χώρες και αγορές και της γεωγραφικής μας θέσης ως πύλη των Δυτικών Βαλκανίων. Οι δυνατότητες αυτές θα πολλαπλασιαστούν εκθετικά όταν ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας στην Εγνατία Οδό και αναβαθμιστούν οι αντίστοιχοι οδικοί άξονες μοναστήριο Σκόπια και μοναστήριο Χρήδα στην Φύρο. Ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη, Έδεσα Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή και κατασκευαστεί ο άξονας Κρυσταλλοπηγή Κοριτσά Τίρανα στην Αλβανία. Εξυγχρονιστεί η συνδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας Κοζάνης και ενωθεί με το αντίστοιχο συνδρομικό δίκτυο της Φύρων. Τέλος, συνδεθεί η βιομηχανική περιοχή Φλόρινας με το κεντρικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, η Φλόρινα θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα σημαντικό εμπορευματικό κόμβο που θα συνδέει τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και της Οικουμενίτσας με την κοινή διασυνδετική περιοχή και τα Δυτικά Βαλκάνια ευρύτερα, επιτρέποντας την ανάπτυξη ποικίλων υποδομών και μορφών επιχειρηματικότητας. Κυρίες και κύριοι, αηφόρος ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μάθαμε να τα λέμε. Στην ουσία υποψιάζουμε πως δεν τα εννοούμε. Δεν θέλω να θίξω κανέναν. Βάζω μέσα και τον εαυτό μου. Αηφόρος ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αηφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Η αηφόρος ανάπτυξη συνοψίζεται λοιπόν στην επίτευξη των ακολούθων 5 στόχων. Διατήρηση πλουτοπαραγωγικών πόρων, αρμονία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ποιότητα περιβάλλοντος, κοινωνική ισότητα, δημόσια συμμετοχή. Η αηφόρος ανάπτυξη αποτελεί λοιπόν την βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η διαβαλκανική συνεργασία στην περιοχή. Η επιχειρηματικότητα, για να φρεσκάρουμε λίγο την έννοια του όρου, είναι προσπάθεια μετατροπής της ανθρώπινης πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και αυτό από τη διαδικασία να προκύπτει σε οικονομικό κέρδος. Πρόκειται για τη μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία με κοινό στατικό, την καινοτομία αλλά και τη συνεργατικότητα. Επιβεβλημένη η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για την οικονομική μας ανάπτυξη. Απαραίτητη καινοτομία, διότι όπως έχει αποδεχτεί, επιχειρήσεις που δεν καινοτομούν είναι στάσιμες. Εξίσου απαραίτητο όμως είναι και η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και ιδίως μεταξύ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διασυνοριακό. Καθώς και στο σημείο αυτό η περιοχή μας γειτονεύει με άλλες δύο χώρες και συνεπώς διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν θα θεωρούσα ωφέλιμο στη φάση αυτή του συναντρίου να προσεγγίσω μορφές επιχειρηματικότητας που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν
καθώς ακολουθήσει η πραγματοποίηση εξειδικευμένων θεματικών στο κυλών τραπεζών, όπου όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν. Θεωρώ όμως πολύ σημαντική την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και επιχειρηματιών σε θέματα προώθησης της καινοτομίας και των συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων όπως είναι οι δικές μας. Κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα συνηθίζαμε να παρουσιάζουμε τα δυνατά σημεία της περιοχής μας με μεγάλη περηφάνεια. Να θίγουμε ακροθυγώς τα δύνατα σημεία μας και πάντα να σχεδιάζουμε με μη ρεαλιστικό και μαξιμαλιστικό τρόπο αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες περισσότερες των οποίων δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Αν βγείτε να ρωτήσετε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της περιοχής μας, μπορεί να σε εκφράσουν προβληματισμούς, ανησυχίες, παράπονο, αλλά στο τέλος θα πούν, εδώ είναι Φλόρινα, δεν γίνεται τίποτα εδώ. Επιτέλους, θα πρέπει να εντρυφήσουμε σε νέες αναπτυξιακές προσεγγίσεις και να τις χρησιμοποιήσουμε και αν μη τι άλλο, να μιλήσουμε στη γλώσσα του μέλλοντος. Οι καιροί έχουν αλλάξει και δεν χωράνε ούτε αυτοσχεδιασμοί ούτε δικαιολογίες. Σκεφτείτε πως είμαστε η πύλη των Δυτικών Βαλκανίων και πως ο κάθετος άξονας δεν περνάει έξω από την Φλόρινα. Δεν θα ήθελα να αποδώσω ευθύνες. Δεν ωφελεί να κινούμαστε με την όπιστη. Το σημερινό όμως συνέδριο μας δίνει την ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον και να κατανοήσουμε επιτέλους πως εδώ είναι Φλόρινα και η Φλόρινα είναι Ελλάδα, είναι Βαλκάνια, είναι Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Επιτέλους, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε τον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, τον κύριο Καρυπίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπύρο, καθώς και τους Δημάρχους, στο έργο που είχε αναλάβει τόσο η νέα Περιφερειακή Αρχή και η νέα Δήμα, αλλά και το Επιμελητήριο, ξεκινώντας μια προσπάθεια για να στηρίξει τα μέλη του αυτή τη δύσκολη εποχή. Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας, όπως ξέρετε, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η κρίση είναι επειδή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στην περιοχή. Εγώ θέλω να συγχαρώ τους επιχειρηματίες της Φλόρινας, οι οποίους και θα βραβεύσουμε αύριο, οι οποίοι τολμάνε, επιχειρούν, καινοτομούν και στέλνουν ξεκάθαρο το μήνυμα ότι η περιοχή δίνει αγώνες, θα κρατηθεί ζωντανή και θα δει μέρες πραγματικά όπως τις αξίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Σάββα Σαββαλίου, πρόεδρο του ΕΔΕΦ, στον πρόεδρο μας και Περιφερειακό Σύνολο. Να πάμε τώρα στους χαιρετισμούς και στις σύντομες τοποθετήσεις. Και καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου των Μπίτολα, Μίρκο Βελκόφσκι. Председател на регионалната комора на Флорина, господин Сапалидис. Αξιότιμη και πρόεδρε του επιμελητηρίου της Φλόρινας. Почитува градоначалникот на околијата на Флорина и цела околија. Αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας. Η πόζδραφ να γραδονατιονίτσιτε που ειζαμίνε να φόρει να μίντιο η πρέσπα, που είναι δρούγια το σκορό. Και σε όλους τους άλλους οι οποίοι έφυγαν, χαιρετισμούς. Για ήμουν τα Τσέσκα που председател να Ρεγονάλνατα Κόμορα να Πελαγόνια Πρέσπα στο Σέδριστη Βουπίτολα. Έχω την τιμή ως πρόεδρος του επιμελητηρίου της Πελαγόνια Πρέσπας με έδρα στα Πίτολα. Να ви поздравам сите вас почитувани присутни. Να σας χαιρετήσω όλους εσάς. А посебно да изразам благодарност на председателот Сапалидис. Να ευχαριστήσω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο τον πρόεδρο τον κύριο Σαπαλίδης. Што многу професионално и успешно ја договори оваа стратешка балканска конференција. Ο οποίος πολύ επαγγελματικά και επιτυχημένα οργάνωσε αυτό το διαβαλκανικό συνέδριο.
Почитувани, ова денешна средба ќе придонеси за... И семејни синандиси за фери... Подобрување на локалниот бизнес ресурси. Велтиоси тон топикон епихирисен. Трансфер во знаење и искуство. Андалагес гносион ке ембирион. Приближување и охрабрување на компаниите двете земји. Синергација тон етерион тон дио хорон. Да инвестираат во бизнес проекти. На епендисун се епихириматика ерга. Промовирање и развој на туризмот. Анаптикси туризму ке политизму. И етнокултура. Етнокултура. Етнополитизм. Како и заеднички интербалкански и европски проекти. Опос ке диабалканикес, ке европаикес, диабалканика, ке европаика, ерга, ке програма. Секако корисни за двете земји. И опик за име диафенон ке ја тус дио хорес. Сакам да нагласам, Сејтела на боје писис. Дека надворешно трговската размена на двете земји е многу добра, дури и одлична. И екшо е во реки и андалаги, тон дио хорон е ине аристи. И почнувајќи од 2002 година па се до денес. Ке архизун да се до 2002 мехи симера. Трговската размена достигна во просек по 1.200.000.000 годишно. Η εμπορική ανταλλαγή έχει φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Βάσετε ζήμια, η πρώτη ζήμια να Βάλκανο που είμα βάκα στο ράβατκο πώς τη Γερμανία είναι στο βάσετε ζήμια. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα μας μετά από τη Γερμανία. Σάκαν να ιστακνάμε ένα μνόγο значение информации. Θα ήθελα να πω, να πω μια πολύ σημαντική πληροφορία. До денеска вашите грчки компании μέχρι σήμερα οι ελληνικές εταιρείες είμαστε инвестирано 1 μιλιάρδα ευρώ грчки инвестиции во нашите έχουν επενδύσει στη χώρα μας πλάνσκι ρεγιόνι πλάνσκι или κόμμονι ρεγιόνι στις περιοχές σε μας. Η Γκρέτσια πρεστάβαω najbolem investitor во нашата земја. Και η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα. Και έχει ισχυρή παρουσία. Ова сакам да го потврдам во нашиот Пелагониски Преславски регион. Αυτό στο δικό μας πελαγωνικό πρεσπική περιοχή, δηλαδή περιοχή της Πρέσπας και Πελαγωνίας. Κάτι σου μιας πρεσεντάτρα, το είναι Πίτολο Πρίλε Δημήρκη Ζαριρίσε. Όπου είμαι εγώ ο πρόεδρος, αυτό είναι στα Πίτολο Πρίλε Δημήρκη Ζαριρίσε. Πόστοιαν οκολου 60 γκρίτσιοι κομπάνοι. Υπάρχουν 60 ελληνικές εταιρείες. Κοι μνόγο добρο ουσπέσιο στο πανισούβα. Убеден сум. Име сигурност дека денешната средба и семерени синандеси ќе придонеси за поголем бизнис соработка, за фери мегалитери епихириматики синергација, за нови проекти, за настап на меѓусебни, ја кенурија ерга, ке мазикес... За меѓусебни, кажете ке ли? Заеднички трети пазари. Ја мас сте дики мас агора ке се але са стин Европа ке сто космо. И ова е можност на вашите компании и бизнисмени. Ке авти не и динатотида ти се терие сас ке епихириси сас. Да се охрабра за нови партнерства и нови проекти. На епендисун се кенурија се негасијас ке кенурија.